δεν χρειάζονται λόγια, δεν χρειάζονται ευχαριστίες. Γιατί εμείς το θεωρούμε καθήκον μας. Όπως τόσα χρόνια τώρα, έτσι και αυτή την ώρα που φτάσαμε ουσιαστικά στο παραπέντε με αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, για άλλη μια φορά προδιαγεγραμμένο έγκλημα από τους σημερινούς κυβερνώντες, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους υπουργούς της, τους βουλευτές της και τον νομών εδώ, αλλά και όλη της Ελλάδας στην πλειοψηφία που έχει τις τη, στη Βουλή έγκλημα προδιαγεγραμμένο που συνεχίστηκε από προηγούμενες κυβερνήσεις και από άλλα κόμματα που συμμετείχαν σε αυτή την εγκληματική πολιτική που οδήγησε εδώ τη Λάρκο δεν χωράει δεύτερη κουβέντα ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει αυτό το έγκλημα γιατί είναι έγκλημα ενάντια πρώτα απ' όλα στους εργάτες του εργοστασίου της Λάρκο, των εργαζομένων σε όλη τη Λάρκο και η Λάρκο πρέπει να μείνει ενιαία σε όλη την Ελλάδα. Είναι έγκλημα ενάντια στις οικογένειές τους, στα παιδιά πρώτα απ' όλα των εργαζομένων που αύριο πρέπει να πάνε σχολείο, που αύριο πρέπει να έχουν παιδικούς σταθμούς που αύριο πρέπει να πάνε να σπουδάσουν, να πάρουν ένα πτυχίο πανεπιστημίου και να βρουν δουλειά και να γυρίσουν στον τόπο τους και όχι να τρέχουν ανά την Ελλάδα να ψάχνοντας να βρουν δουλειά ή να τρέχουν στο εξωτερικό με το ονομαζόμενο brain drain και να έρθουν εδώ να γεννήσουν, να κάνουν τις οικογένειές τους, να δυναμώσουν τον τόπο, τις οικογένειές τους, την οικονομία της χώρας, της περιοχής, και όλη τη χώρα. Είναι έγκλημα ενάντια στου αγρότε, στου κτηνοτρόφου, που ο εκπρόσωπό του μίλησε. Γιατί, πού θα πάει η αγροτική παραγωγή, ή μήπω περιμένουν οι εργάτε τη ΛΑΡΚΟ να γίνουν αγρότε, όταν οι ίδιοι αγρότε έχουν τεράστιο κόστο παραγωγή και δεν μπορούν οι ίδιοι να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά τα χωράφια του και οι κτηνοτρόφοι να ζήσουν τα ζωντανά τους και να αναπτυχθεί η οικονομία αυτού του τόπου. Είναι έγκλημα ενάντια στους επαγγελματίες, στα μαγαζιά, εδώ στην περιοχή, που θα κλείγει το ένα μετά το άλλο. Γιατί δεν θα μπαίνει άνθρωπος, δεν θα μπαίνει ο εργάτης με την οικογένειά του να ψωνίσει, δεν θα μπαίνει ο αγρότης, δεν θα μπαίνει οι άλλοι άνθρωποι που έρχονται εδώ ακριβώς γιατί υπάρχει μέχρι σήμερα αυτό το χρυσορυγείο που το έχουν απαξιώσει όλες αυτές οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι. Είναι έγκλημα ενάντια στους μαθητές, στους φοιτητές, ενάντια σε όλους τους εργαζόμενους περιοχής, ενάντια όχι μόνο στη Λοκρίδα, ενάντια σε όλο το νομό της Θεότιδας, της Εύβοιας, της Βιωτίας, της Στερεάς Ολάκερης και όλης της Ελλάδας. Γιατί η Λάρκο είναι η οικονομία της Ελλάδας μπορεί να ζήσει και να μεγαλουργήσει και να αναπτυχθεί παραπέρα. Και δεν έφτασε στα τελευταία της όπως λένε. Μπορεί η Λάρκο να επαναλειτουργήσει, λέμε εμείς. Και τους έχουμε συγκεκριμένα σχέδια, συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί αυτό να γίνει. Και να κρατήσει και τον ενιαίο χαρακτήρα της και να κρατήσει όλο το προσωπικό όλους τους εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα. Και φαίνεται η μεγάλη κοροϊδία και η μεθόδευση από τότε που ξεκινήσαν κατασπατάλησαν χρήματα των εργαζομένων, χρήματα του ελληνικού λαού τόσα χρόνια τώρα για να την απαξιώσουν, να την κλείσουν και τελικά να φτάσουμε στο παραπέντε και να λένε ότι από 1η Απρίλη γέα yeah, πυ τραβάτε όπου να είναι. Θα σας βρούμε δουλειά λέει σε δήμους, θα σας βρούμε δουλειά σε δομές υγείας, σε κέντρα υγείας ανά την Ελλάδα. Ποιου τους εργαζόμενους της Λάρκο που έχουν και τεχνογνωσία μεγάλη και ειδίκευση μεγάλη και τεράστια πείρα να κινήσουν μόνοι τους το εργοστάσιο. Αλλά υπάρχει αυτό που λέει το ΚΚΕ από την αρχή. Δεν υπάρχει σχέδιο κεντρικό του κράτους. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει μια πολιτική που να αναπτύσσει την οικονομία για το καλό του τόπου, για το καλό των εργαζομένων και για τα συμφέροντα των εργαζομένων, και όλου του λαού. Αυτή, αυτό είναι το πρόβλημα. Και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, δεν τέλειωσαν όλα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνουμε όρθιοι όλοι μαζί, να το παλέψουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά, γιατί και η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη και οι κυβερνώντες είναι στριμωγμένοι από αυτή την πάλη σας και από τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού. Και αυτό το πράγμα μπορεί να εκφραστεί και πολιτικά. Ήδη συζητάνε για να βρούνε διάφορες επιμέρους λύσεις, πάλι θέλοντας βέβαια να κερδίσουν χρόνο, μην έχετε καμιά αυταπάτη γι' αυτό, αλλά το συζητάνε. Και εμείς πρέπει, είναι η στιγμή που πρέπει ενωμένοι και αγωνιστικά όλοι να τους πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Για να μην περάσει αυτό το έγκλημα, με πρώτο μέτρο 31 Μαρτίου, 1η Απριλίου να μπορούν να έχουν ανανέωση των συμβάσεων και βεβαίως μετά να ανοίξουμε πάλι και ταυτόχρονα όλη τη βεντάλια. Πώς πρέπει να ξεκινήσει η Λάρκο. Και είναι απαράδεκτο υπουργό της κυβέρνησης και μάλιστα βουλευτής εδώ του νομού που ξέρει την κατάσταση, ζει από πρώτο χέρι, μιλάει με τους εργαζόμενους υποτίθεται τόσα χρόνια ο κύριος Σταϊκούρας να λέει «Α, δεν υπάρχει επενδυτής, Φιλάκια. Γεια σας. Είναι απαράδεκτο. Είναι εγκληματίας Μιλάμε για δολοφόνους ψυχών, δολοφόνους ανθρώπων, δολοφόνους εργατικών λαϊκών οικογενειών. Εκεί οδηγούν. Άρα λοιπόν πρέπει να το πληρώσουν ακριβά εάν τολμήσουν και δεν λύσουν το πρόβλημα τώρα. Και αυτό το ζήτημα... Πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Ξέρετε ότι το ΚΚΕ έχει κινητοποιήσει όλες τις οργανώσεις του. Όλα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Όλους τους ψηφοφόρους του όπου είναι σε όλη την Ελλάδα. Να βρίσκονται με ανακοινώσει στο δρόμο, με διαμαρτυρίες, με συμπαράσταση σε όλη τη χώρα να, να είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Και την Πέμπτη. Δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε. Το θέμα είναι ότι αυτό το κάνει το ΚΚΕ. Πρέπει να απαιτήσουμε και από τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν και περισσότερους ψηφοφόρους, έτσι όπως ψηφίζει ο λαός από το ΚΚΕ. Και δεν τους κινητοποιούν. Ούτε τα στελέχη τους κάνουν. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, γιατί τώρα έχουμε και ευρωεκλογέ. δύο έχουμε όλους και όλους στην Ευρωβουλή και συνέχεια κάνουν ερωτήσεις. Τώρα πιέζουν την Κομισιό να γίνει έκτακτη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι σήμερα. Σήμερα είναι αυτό. Να γίνει έκτακτη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της Λάρκο και να δοθεί εδώ και τώρα λύση. Το ίδιο κάνουμε και στη Βουλή, το ίδιο κάνουμε πρώτα απ' όλα μέσα στους δρόμους του αγώνα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Άρα λοιπόν εκεί είναι το ζήτημα και εκεί πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς τις αναλαμβάνουμε και το ξέρετε και από εδώ και πέρα αυτές τις μέρες θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε χρειαστεί να πιέσουμε όσο γίνεται όσο μπορούμε. Αλλά θα το πληρώσουν και ακριβά αν τολμήσουν και κάνουν αυτό το δολοφονικό εγκληματικό σχέδιό τους πράξη μέχρι την τελευταία στιγμή. Πρέπει να το πληρώσουν πολιτικά πολύ ακριβά. Και εδώ ο καθένας ασκεφτεί τι επιλέγει και στις εκλογές είτε είναι αρχιερεσίες σωματείων, είτε είναι εκλογές για δήμους, είτε για περιφέρειες, ποιου στέλνει εκεί, ποιοι τους συμπαραστέκονται και ποιου στέλνει και στην Ελληνική Βουλή και ποιου στέλνει και στο Ευρωκοινοβούλιο και παντού. Και ποιου βλέπει ότι κινητοποιεί τον κόσμο του και βρίσκεται στους δρόμους του αγώνα γιατί εκεί θα κρυθεί το δίκιο και των εργατών της ΛΑΡΚΟ και των εργαζομένων όλης της χώρας, γιατί πρόκειται για ένα συνολικό σχέδιο απαξίωσης των εργαζομένων, υποβάθμισης των αναγκών τους, των διεκδικήσεών τους μέχρι να τους ξεζουμίσουν για να βγάζουν οι λίγοι που είναι μετρημένοι στα δάκτυλα κέρδη, υπερκέρδη, υπεριβόητοι επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν μόνο για τη δική τους κερδοσκοπία. Αυτά είχα εγώ να σας πω. Δεν χρειάζεται να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Ξέρετε ότι και την αλληλεγγύη όλων μας ως ΚΚΕ. Είμαστε στο πλευρό σας πάντα και τώρα θα είμαστε. Αλλά ενωμένοι εσείς σαν μια γροδιά και εμείς μαζί από κοντά δίπλα σας μπροστά όπως θέλετε να δώσουμε και αυτή τη μάχη. Όπως έχουμε δώσει τόσες και τόσες μάχες στο παρελθόν. Και νίκη φόρα. Σας ευχαριστώ.